Πολύ καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και πάλι μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από αρκετές εβδομάδες, αρκετούς μήνες ουσιαστικά. Ξανά εδώ όμως στο ραδιόφωνο του NSTV, της διαδικτυακής τηλεόρασης της Νέας Μύρνης. Ξανά με την εκπομπή Πρώτο Σκόρερ, ο Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο του NSTV. Και όπως πάντα, και πριν το lockdown βέβαια, τις Παρασκευές από φέτος θα είμαστε μαζί σήμερα 7 με περίπου 8.30, 9 παρά. Εκεί θα κλείσουμε. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, ευτυχία. Να ευχηθώ αυτή η χρονιά να είναι σίγουρα καλύτερη από την προηγούμενη. Και ό,τι άλλο επιθυμεί ο καθένας, γρήγορα να βγούμε από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε τον τελευταίο χρόνο σε όλους τους τομείς και με αισιοδοξία να ταινίσουμε το μέλλον από εδώ και πέρα. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Νομίζω από τις αρχές Νοέμβρη, όταν και ξεκίνησε αυτό το δεύτερο lockdown, το οποίο ακόμη διαρκεί. Τώρα γίνονται κάποιες συζητήσεις έτσι ώστε να χαλαρώσουν τα μέτρα στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Θα δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες. Εμείς πάντως είχαμε διακόψει τις εκπομπές σαν κανάλι, όπως γνωρίζετε, από τις αρχές του Νοέμβρη. Πέρασε αρκετός καιρός από τότε, αλλά δειλά-δειλά ξεκινήσαμε και εμείς αυτή την εβδομάδα. Είδατε στο κανάλι μας και τις άλλες εκπομπές όλο αυτό το διάστημα, αυτή την εβδομάδα που πέρασε, και έτσι ήρθε η ώρα μας, η ώρα και για μας εδώ στον Πρώτο Σκόρερ να τα πούμε ξανά παρέα, ξαναλέω, μετά από καιρό. Καλή χρονιά λοιπόν σε όλους. Πρώτη εκπομπή για το 2021, πρώτη εκπομπή για το νέο έτος. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια, είναι η αλήθεια. Σίγουρα η αθλητική επικαιρότητα έτρεχε όλες αυτές τις εβδομάδες που πέρασαν και έχουμε να πούμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά πρωτού ξεκινήσουμε, θα ήθελα να πω πως αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μια νέα ζωή που ήρθε πριν από λίγες ημέρες στον κόσμο, στο παιδί της μιας από τις καλύτερες μου φίλες, να τη ζήσει, να είναι γερή, ευτυχισμένη. Είναι για αυτήν αφιερωμένη αυτή η εκπομπή. Μικρούλα μου, καλώς ήρθες λοιπόν στον κόσμο. Δεν είναι ιδανικός. Φαίνεται πως γίνεται συνεχώς όλο ένα και χειρότερος, αλλά όπως συνηθίζω να λέω, κάθε νέα ζωή σηματοδοτεί και μια νέα ελπίδα. Να είσαι πάντα καλά και να είσαι γερή και πάντα ευτυχισμένη. Λοιπόν, και τώρα θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την ατζέντα μας. Θα ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε τα της αθλητικής επικαιρότητας. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στην αρχή στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει από το ξεκίνημα του lockdown, από το ξεκίνημα ουσιαστικά της πανδημίας, ο εραστεχνικός αθλητισμός, γιατί μην ξεχνάμε πως και στη διάρκεια του πρώτου lockdown, όταν σταμάτησαν τα πάντα, τα περισσότερα πρωταθλήματα, όλα τα πρωταθλήματα μάλλον που αφορούσαν τον εραστεχνικό αθλητισμό, δεν συνεχίστηκαν και οι ομάδες και οι αθλήτριες, εκατοντάδες αθλήτριες και εκατοντάδες αθλητές, έμειναν στην αβεβαιότητα, στην απραξία, και εκεί που δειλά-δειλά άρχισαν προπονήσεις το καλοκαίρι, άρχισαν να ετοιμάζουν τα πλάνα τους για την νέα αγωνιστική χρονιά, εκεί που έπαιξαν τις πρώτες αγωνιστικές στα περισσότερα πρωταθλήματα, γιατί υπήρχαν και πρωταθλήματα που δεν πρόλαβαν να ξεκινήσουν καν, για παράδειγμα η Α2 στο βόλεϊ. Ήρθε και αυτό το δεύτερο lockdown, τα νέα μέτρα της κυβέρνησης κατά του κορονοϊού. Ουσιαστικά να βάλει μια ταφόπλακα στον εραστεχνικό αθλητισμό, ο οποίος εκπέμπει σως αυτή τη στιγμή, και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τα δεδομένα έχουν ως εξής αυτή τη στιγμή. Καταρχάς να πούμε πως όσον αφορά το επαγγελματικό αθλητισμό, σήμερα, σε λίγη ώρα μάλιστα, ξεκινάει και η Volley League. Έχουμε την επανέναρξη της Volley League με πολύ δυνατό παιχνίδι κιόλας, Φοίνικα Σύρου Ολυμπιακός στο κλειστό γήπεδο της Σύρου. Ενώ αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει και η Super League 2, η δεύτερη τάξη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτά είναι όλα βήματα που έτσι μας δίνουν μια αισιοδοξία για την συνέχεια και μπορούν να δείξουν και το δρόμο και σε άλλα πρωταθλήματα εραστεχνικά
να επιστρέψουν και πάλι στη δράση. Βρισκόμαστε εν αναμονή της επανέναρξης της Α1 γυναικών στο βόλεϊ. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή επανέναρξη προς το τέλος του Γενάρη, αλλά είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει χίλιο ταλαιπωρηθεί. Έχουν συμβεί πάρα πολλά, έχουν αποχωρήσει πάρα πολύ σημαντικές αθλήτριες από τις ομάδες. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες οδηγούνται στη διάλυση, όπως ο Παναξιακός για παράδειγμα. Και να επιστρέψουν οι ομάδες στους αγωνιστικούς χώρους. Κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή πώς θα επιστρέψουν και ποια θα είναι η εικόνα του πρωταθλήματος. Μιλάμε πλέον για ξεκάθαρη αλλίωση του πρωταθλήματος μετά από όλα αυτά που συνέβησαν. Πάντως είναι ένα θετικό βήμα το ότι πάει για επανέναρξη και η Α1 γυναικών στο βόλεϊ. Λογικά, με βάση πάντα τα μέχρι τώρα δεδομένα, θα πάρουν σειρά και οι πρώτες κατηγορίες στο πόλο ανδρών και γυναικών. Αφορά πάρα πολύ τον Πανιόνιο αυτό, γιατί μην ξεχνάμε πως και η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου και η γυναικεία, πόλο σύνομη του Πανιωνίου και η γυναικεία βρίσκονται στην πρώτη κατηγορία. Ουσιαστικά μια πολύ σημαντική ημερομηνία για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό ήταν η πρώτη πρώτου, η πρωτοχρονιά δηλαδή του 2021, αφού από τότε επιτράψει στα σωματεία να γυρίσουν στις προπονήσεις στα σωματεία των πρώτων κατηγοριών, σε μπάσκετ γυναικών, σε βόλεϊ ανδρών και γυναικών, σε πόλο ανδρών και γυναικών, σε handball ανδρών και γυναικών. Και από τη στιγμή που οι ειδικές επιτροπές, οι λοιμοξιολόγοι έδωσαν το πράσινο φως, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλοι αυτοί έδωσαν το πράσινο φως για να επιστρέψουν τα σωματεία στις προπονήσεις, στα σωματεία αυτών των κατηγοριών, λογικά πάντα, γιατί λίγο με την λογική έχουμε τσακωθεί τους τελευταίους μήνες, θα ακολουθήσει και η επανέναρξη των πρωταθλημάτων. Όμως, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός δεν είναι μόνο οι πρώτες κατηγορίες. Και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Το πρόβλημα στις μικρότερες κατηγορίες παραμένει. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση οι ομάδες των χαμηλότερων κατηγοριών του μπάσκετ, από Α2 και κάτω. Μπάσκετ μόνο, μπάσκετ λίγκ έχουμε δράσει, στην πρώτη κατηγορία. Είναι σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση οι ομάδες των χαμηλότερων κατηγοριών βόλεϊ. Και πόλο βέβαια και handball ούτω καθεξής πάνω αυτά. Για παράδειγμα, βόλεϊ πιθανότατα δεν θα γίνει η pre-league ανδρών και γυναικών, η δεύτερη κατηγορία δηλαδή. Πιθανότατα δεν θα γίνουν φυσικά και η Α2, δεν μιλάμε για τα τοπικά. Είναι πάρα πολλά πρωταθλήματα αυτά, είναι πάρα πολλά τα σωματεία που εκπέμπουν σως αυτή τη στιγμή, που κάθε μέρα που περνάει ουσιαστικά είναι εις βάρος τους, γιατί έχουμε φτάσει πλέον στα μέσα Γενάρη. Εδώ είναι πολύ δύσκολο να ολοκληρωθούν τα προαθλήματα που πάνε να ξαναξεκινήσουν, πόσο μάλλον αυτά τα προαθλήματα που ακόμη δεν μπορούν να δουν αυτές οι ομάδες που συμμετέχουν σε αυτά φως στο τούνελ. Και φυσικά ο λόγος που δεν ξεκινάνε είναι η δυνατότητα να γίνουν τεστ, έτσι. Όλα εκεί κολλάνε στο υγειονομικό πρωτόκολλο και τα προαθλήματα που πάνε να ξεκινήσουν έχουν καταθέσει τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι ομάδες υποτίθεται πως έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες των ειδικών και μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις απαιτήσεις των τεστ, που είναι φυσικά μια διαδικασία που κοστίζει πάρα πολύ. Και όπως καταλαβαίνετε, μια ομάδα η οποία αγωνίζεται, για παράδειγμα, στην Β' Εθνική Εσπέδα, στο βόλεϊ, δεν μπορεί να καλύπτει κάθε εβδομάδα ή κάθε πότε χρειάζεται το κόστος ενός τεστ για τον κορονοϊό σε όλους τους παίκτες της και σε όλες τις παίκτριές της. Γι' αυτό καταλαβαίνετε πως μόνο απλή δεν είναι η κατάσταση. Να δούμε όμως λοιπόν, να δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα πάνε τα πράγματα. Ξαναλέω ότι είναι μια χτίδα αισιοδοξίας και το γεγονός ότι ξαναξεκινάει η Volley League Ανδρών. Θα πούμε στη συνέχεια κάποια πράγματα για την Volley League Ανδρών. Και το γεγονός ότι ξαναξεκινάει, όπως όλοι δείχνουν, η Α1 γυναικών. Να πούμε για την Α1 γυναικών στο Volley πως μπορεί να έχει αλλοιωθεί πλέον το πρωτάθλημα, γιατί πολλές ομάδες έχασαν κάποιες από τις κορυφαίες παίχτριές τους που αναζήτησαν συμβόλαια στο εξωτερικό, βλέποντας πως η κατάσταση εδώ παραμένει στάσιμη. Αλλά τουλάχιστον θα έχουν δυνατότητα για χειμερινή μεταγραφική ενίσχυση. Είναι ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρο το χειμώνα για τις ομάδες βόλεϊ των γυναικών και έτσι θα μπορέσουν να γεμίσουν τα όποια κενά, αν και εφόσον μπορέσουν, για να παρουσιαστούν ετοιμοπόλεμες στο πρωτάθλημα. Πάντως, και θέλω να κλείσω έτσι, οι αρμόδιοι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είναι αυτοί, οι λοιμοξιολόγοι, οι ειδικές επιτροπές, όλοι μαζί, θα πρέπει να κάνουν κάτι άμεσα
Γιατί εάν διαλυθεί ο εραστεχνικός αθλητισμός, που είναι στα πρόθυρα διάλυσης, τότε διαλύεται και γενικότερα ο αθλητισμός. Δεν μπορεί να υπάρξει πρώτη κατηγορία, για παράδειγμα μπάσκετ ή ποδοσφαίρου, εάν δεν υπάρχουν οι χαμηλότερες κατηγορίες, εάν δεν υπάρχει ο εραστεχνικός αθλητισμός, εάν δεν υπάρχουν οι ακαδημίες, εάν δεν υπάρχουν τα τμήματα υποδομής, γιατί είναι και όλα αυτά βέβαια που παραλείψαμε να τα πούμε προηγουμένως. Πόσα παιδιά δεν μπορούν να προπονηθούν εδώ και μήνες. Πόσα τμήματα υποδομής, πόσες ακαδημίες έχουν βάλει λουκέτο. Αυτά είναι πράγματα που αργά ή γρήγορα θα τα βρούμε μπροστά μας. Γι' αυτό θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Οι καταστάσεις είναι δύσκολες, οι καιροί είναι δύσκολοι. Αλλά ξαναλέω ότι χωρίς ερασιτεχνικό αθλητισμό δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα όσον αφορά τον αθλητισμό στην χώρα μας. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το σημείο θα πάμε να μιλήσουμε για δράση, για αθλητική δράση, για αθλητική επικαιρότητα και θα πάμε λίγο στα δικά μας, στο ελληνικό πρωτάθλημα, να δούμε τι έχει γίνει και θα το κάνουμε και για όλα τα πρωταθλήματα αυτό στην συνέχεια, να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και όλο αυτό τον καιρό που δεν τα έχουμε πει, που δεν γίνονταν εκπομπές, να δούμε τι γίνεται στα μεγάλα πρωταθλήματα. Θα ξεκινήσουμε από το πρωτάθλημα της Ελλάδας, από την Super League, γιατί αυτή την εβδομάδα είχαμε δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια, δύο παιχνίδια εξαναβολής και ήταν αναμετρήσεις μεταξύ των τεσσάρων πρώτων ομάδων της βαθμολογίας, μεταξύ των ομάδων της πρώτης τετράδας. Είχαμε το παιχνίδι στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, την Τετάρτη το απόγευμα και το παιχνίδι στο Κλεάνς Βικελίδης εχθές, Άρης ΑΕΚ. Το παιχνίδι στην Τούμπα έληξε ισόπαλο 1-1 ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει πρώτος γκολ με τον Ίγκασον, ο οποίος έχει δημιουργήσει τη δική του πολύ καλή παράδοση στα μεγάλα παιχνίδια και δει κόντρα στον Ολυμπιακό.
Αλλά είχαμε και την ισοφάριση του Ολυμπιακού με έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό σκόρερ σε αυτό το παιχνίδι, τον Ουσεϊνού Μπα, ο οποίος το 77 μετά από corner φορτούνι έκανε το τελικό 1-1. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλα γκολ. Είχαμε για παράδειγμα το διπλό δοκάρι του Ολυμπιακού με τον Εμβιλά στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε το δοκάρι προς το τέλος του Τζόλι σε ένα εξαιρετικό σουτ του παίκτη του ΠΑΟΚ. Ένα σουτ το οποίο θα μπορούσε να έχει καταλήξει στα δίχτυα και θα μπορούσε να έχει χαρίσει μια μεγάλη νίκη στον δικέφαλο του Βορρά. Ο ΠΑΟΚ που ήταν καλύτερος γενικά σε αυτό το παιχνίδι, ήταν η ομάδα η οποία πάλεψε περισσότερο, η ομάδα που φάνηκε πως ήθελε περισσότερο να φτάσει στην νίκη. Και αυτό βέβαια έχει και μια λογική, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που έχει μείνει αρκετά πίσω στην βαθμολογία. Ο ΠΑΟΚ που τις τελευταίες εβδομάδες άλλαξε και προπονητή, πλέον ξέρουμε όλοι ότι έχει τον Πάμπλο Γκαρσία στην άκρη του πάγκου. Είναι αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση με 32 βαθμούς, είναι στο μείον 10 από τον Ολυμπιακό. Επομένως, αυτό το παιχνίδι, αν και είμαστε ακόμη στα μέσα της σεζόν, στην κανονική διάρκεια, είχε ένα χαρακτήρα τελικού για τους ασπρόμαυρους. Έφτασαν πολύ κοντά στο τρίποντο. Και πάλι θα ήταν αρκετά πίσω. Θα μείωναν τη διαφορά βέβαια στους 7, αλλά σίγουρα θα ήταν ένα αποτέλεσμα στο οποίο θα μπορούσαν να πατήσουν για να ξεκινήσουν ενδεχομένως μια δική τους αντεπίθεση. Όμως αυτή η ισοπαλία σίγουρα ευνόησε τον Ολυμπιακό, που δεν εντυπωσίασε με την απόδοσή του, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, όπου ο Ολυμπιακός πραγματικά ήταν ακίνδυνος στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο είχε τις καλές του στιγμές, όχι ότι εντυπωσίασε και στο πρώτο ημίχρονο με την απόδοσή του. Αλλά ευτύχησε να βρει, ξαναλέω, τον γκολ από τη στημένη φάση, την κεφαλιά του Μπα, ο οποίος έβαλε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, και να πάρει μια ισοπαλία που μοιάζει σαν νίκη για τον Ολυμπιακό, δεδομένης της κατάστασης και της εικόνας του παιχνιδιού. Και γιατί αυτή η ισοπαλία τον διατηρεί στο συν 10 και του δίνει μια απόσταση ασφαλείας από τις άλλες ομάδες. Λοιπόν, στο χθεσινό παιχνίδι είχαμε την πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ με 0-1 μέσα στο κήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης κόντρα στον Άρη, ο οποίος έπεσε από τη δεύτερη θέση με αυτήν την ήττα του. Σε αυτή τη δεύτερη θέση ανέβηκε η ΑΕΚ, την ισοβαθμία βέβαια με τον Άρη, αλλά υπερέχει αυτήν την ισοβαθμία. Το γκολ Λιβάη Γκαρσία για την ΑΕΚ με απευθείας εκτέλεση φάουλ, πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ. Η ΑΕΚ, η οποία βρήκε τη λύση, νομίζω, από τον πιο ποιοτικό παίχτη του ρόστερ της για φέτος, τον Λιβάη Γκαρσία. Σίγουρα είναι ένας παίχτης που μπορεί να δώσει και δίνει πολύτιμες λύσεις στην Ένωση. Όλο αυτό το διάστημα απογωνίζεται με την φανέλα της και φαίνεται και πόσο πολύ έλειψε στην αρχή της σεζόν που είχε εκείνο το σοβαρό τραυματισμό από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που πλέον έχει προπονητή τον Μανόλο Χιμένεθ εδώ και λίγο καιρό, στη θέση του Μάσιμο Καρέρα, και ο Χιμένεθ είναι μια δοκιμασμένη συνταγή για την Ένωση, γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, πραγματοποιεί την τέταρτη διαφορετική θητεία του στην ΑΕΚ, και όσον και κάποιοι είχαν τις ενστάσεις τους για αυτή την επιλογή, προς το παρόν ο Χιμένεθ δείχνει να βελτιώνει την αγωνιστική εικόνα της ΑΕΚ, να φέρνει αποτελέσματα, μπορεί το πρώτο παιχνίδι της νέας αυτής θητείας του στην Ένωση να μην ήταν καλό. Ξεκίνησε με μια ήττα με 3-0 από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Αλλά στη συνέχεια η ΑΕΚ πήρε αποτελέσματα. Έχει φτάσει στις 3 σερί νίκες, όλες βέβαια με 1-0. Πανετολικό, Λαμία και Άρη. Αλλά το σημαντικό είναι πως έχει πάρει το τρίποντο. Δεν έχει δεχτεί γκολ σε αυτά τα τρία παιχνίδια, σε 3-90 λεπτά. Έχει βελτιωθεί στην άμυνα. Ανέβηκε δεύτερη και πλέον σίγουρα αισιοδοξή για την συνέχεια. Έχουμε φτάσει στις 16 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώνεται στις 26. Έχουμε ακόμη 10 παιχνίδια για την κανονική διάρκεια και θα ακολουθήσουν μετά τα play-off. Με τον Ολυμπιακό να είναι στην κορυφή με 42 βαθμούς και από εκεί πέρα ΑΕΚΑΡΙΣ με 33. Ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος με 32 και ο Παναθηναϊκός στην πέμπτη θέση με 25 βαθμούς. Έχουμε ενδιαφέροντα παιχνίδια και αυτό το Σαββατοκύριακο στην Super League. Ενώ να πούμε πως χθες είχαμε ένα ακόμη παιχνίδι για την Super League, Ατρόμητος Λαμία. Με τον Ατρόμητο να νικάει 2-1 με ανατροπή. Μπορεί η Λαμία με τον Καραμάνο να προηγήθηκε, αλλά ο Ατρόμητος με πέναλτι του Χριστοδουλόπουλου και γκολ του Σάλομον στο 85 γύρισε το match. Μία ακόμη ανατροπή του Πανιωνίου
Του Ατρομήτου, με συγχωρείτε, μέσα στο Περιστέρι. Θυμίζω ότι με ανατροπή είχε νικήσει και τον ΠΑΟΚ στην πολύ μεγάλη νίκη που πήραν οι Περιστεριώτες κόντρα στο Δικέφαλο του Βορρά πριν από λίγες ημέρες με 3-2. Έλεγα πως έχουμε ενδιαφέροντα παιχνίδια αυτό το Σαββατοκύριακο στην Super League. Έχουμε το παιχνίδι που ξεχωρίζει σίγουρα το παιχνίδι στο Κλάς Βικελίδης. Άρης Παναθηναϊκός θα γίνει την Κυριακή στις 7.30. Και στις 9.30 ένα ακόμη δυνατό παιχνίδι, ΑΕΚ Ατρόμητος. Ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τα Γιάννενα την Κυριακή το μεσημέρι στις 3. Και ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στην Κρήτη να παίξει με τον Όφη στις 5 και 4. Τα περισσότερα παιχνίδια είναι την Κυριακή. Αύριο έχουμε μόλις δύο παιχνίδια. Αστέρας Τρίπολης Πανατολικός 5 και 4 και Λάρισα Απόλλων Σμύρνης στις 7.30. Και επίσης ένα ακόμη παιχνίδι για αυτήν την αγωνιστική που έρχεται, Βόλος Λαμία στις 5 και 4 την Κυριακή, και αυτό 17 του μήνα. Λοιπόν, έχουμε πολύ δυνατά παιχνίδια όμως και στο εξωτερικό, και θα πάμε να δούμε ακριβώς ποια είναι αυτά τα παιχνίδια και τι γίνεται γενικότερα και στα άλλα πρωταθλήματα. Να ξεκινήσουμε από την Αγγλία, η Premier League, η οποία είχε διακοπεί αυτές τις τελευταίες ημέρες γιατί είχαμε τα παιχνίδια του Κυπέλου και εκεί έχουν γίνει πολύ ωραίες αναμετρήσεις και είχαμε και κάποιες εκπλήξεις, όπως για παράδειγμα τον αποκλεισμό της Leeds, ομάδα βέβαια πρώτης κατηγορίας, από την Crowley, ομάδα τέταρτης κατηγορίας, και μάλιστα με ήττα με 3-0 η Leeds, και είχαμε και τις ωραίες ποδοσφαιρικές ιστορίες που πάντα προκύπτουν από το κύπελο Αγγλίας, όπως την αναμέτρηση της Tottenham με την Marine, ομάδα 8ης κατηγορίας. Μάλιστα ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού που αναμετρήθηκαν δύο ομάδες με τόση μεγάλη διαφορά στις θέσεις. Πρώτη κατηγορία η Tottenham, 8η κατηγορία η Marine, και αν δεν κάνω λάθος 161 θέσεις η διαφορά τους, τρομερό πραγματικά. Και το ακόμη πιο ενδιαφέρον ήταν ότι το παιχνίδι αυτό έγινε στην έδρα της Marine, στο μικρό γραφικό γηπεδάκι της, το Rosette Park, το οποίο συνορεύει με τα σπίτια και τις αυλές των γύρω σπιτιών. Και ήταν πολλές ιστορίες που ξεπήδησαν από εκεί, να βλέπουν τώρα οι κάτοικοι ενός μικρού παραθαλάσσιου χωριού ουσιαστικά, κοντά στο Liverpool, του Crosby, να βλέπουν παίκτες όπως ο Gareth Bale των τεσσάρων Champions League, προπονητή όπως ο Ζωσέ Μουρίνιο να κάθεται στον πάγκο, μια καρέκλα για την ακρίβεια του είχαν δώσει, ούτε καν πάγκος. Κάποιος είχε ανεβάσει στο Twitter πως άνοιξε το παράθυρό του από την κουζίνα του και είδε τον Gareth Bale ξαφνικά μπροστά του. Ωραίες ιστοριούλες έτσι που προέκυψαν από αυτό το παιχνίδι. Μια ομάδα η οποία έχει παίκτες που δεν είναι φυσικά επαγγελματίες, δουλεύουν ως δάσκαλοι, ως σκουπιδιάρδες, ως νοσοκόμοι, και όμως έφτασε η στιγμή που αντιμετώπισαν παίκτες όπως ο Gareth Bale, όπως ο Lucas Moura, όπως ο Σον, ο οποίος βέβαια δεν αγωνίστηκε. Ξαναλέω ότι ήταν αυτές οι ωραίες ιστορίες του κυπέλου Αγγλίας. Μόνο το κύπελο Αγγλίας και γενικά μόνο οι θεσμοί των κυπέλων βγάζουν τέτοιου είδους ιστορίες. Δεν έγινε πάντως η έκπληξη, αν και η Μαρίνη είχε ένα δοκάρι στο 0-0, αλλά η Τότεναμ δεν δυσκολεύτηκε και νίξε με 5-0 και πέρασε τον επόμενο γύρο. Επιστρέφει λοιπόν η Premier League αυτό το Σαββατοκύριακο. Καταρχάς να πούμε πως υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στην Premier League και σε όλα τα πρωταθλήματα. Είναι τέτοια η χρονιά, έχει τέτοια ιδιαιτερότητα η φετινή χρονιά, με τις ομάδες να μην έχουν κάνει ουσιαστικά προετοιμασία ή να έχουν κάνει πολύ μικρή προετοιμασία. Και φαίνεται αυτό στο γεγονός ότι δεν έχουν διάρκεια οι περισσότερες ομάδες. Βλέπουμε πολλές βαθμολογικές απώλειες και αυτό έχει βοηθήσει στο γεγονός να δούμε συναρπαστικά πρωταθλήματα, όλα τα πρωταθλήματα, αν πάρουμε τα 5 κορυφαία μόνο, θα δούμε πως όλες οι ομάδες είναι κοντά η μία με την άλλη, γίνεται μεγάλη μάχη σε όλους τους τομείς, και για τη μάχη του τίτλου και για τη μάχη των ευρωπαϊκών εισιτηρίων και για τη μάχη του υποβιβασμού, της σωτηρίας βασικά. Και διατηρείται αμείωτο το ενδιαφέρον σε όλα τα πράγματα. Όπως και στην Αγγλία, όπου πρώτη αυτή τη στιγμή είναι η Manchester United με 36 βαθμούς. Έχει περάσει μόνη πρώτη η ομάδα του Solskjaer. Και αυτό γιατί νίκησε την Burnley την περασμένη Τρίτη. Και με ίδιους αγώνες με τη Liverpool είναι στο συν 3. Και αναμετρούνται οι δυο τους στο Anfield την Κυριακή το απόγευμα. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, χώρια το ότι είναι το παραδοσιακό αγγλικό ντέρμπι, η κόντρα Liverpool με Manchester United,
το γεγονός ότι αυτές οι δύο μετά από χρόνια οι δυο τους διεκδικούν το πρωτάθλημα, γιατί η United ουσιαστικά έχει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα από το 2013, από την τελευταία χρονιά του Sir Alex Ferguson. Από τότε έχει πραγματοποιήσει πολύ μέτριες για τα δεδομένα της United χρονιές στην Premier League. Και μάλιστα κάπου διάβασα ότι η United για πρώτη φορά μετά το 2013, τη χρονιά την τελευταία δηλαδή πριν το πρωτάθλημα, είναι πρώτη μήνα Γενάρη στην Premier League. Και αυτό σίγουρα λέει πολλά για την άνοδο των κόκκινων διαβόλων. Επομένως, το ντέρμπι μεταξύ Liverpool και United την Κυριακή είναι ένα ντέρμπι που πραγματικά δεν χάνεται, με τις δυο τους να έχουν απόσταση 3 βαθμών, αλλά και τις υπόλοιπες ομάδες να καραδοκούν, γιατί η Manchester City, για παράδειγμα, έχει ανέβει τρίτη και έχει και παιχνίδι λιγότερο από Liverpool και United, είναι στους 32 βαθμούς. 32 έχει και η Leicester, 32 έχει και η Everton. Αμφότερες κάνουν εξαιρετική σεζόν φέτος, και αν για τη Leicester λίγο πολύ το περιμέναμε, η Everton είναι τρομερά βελτιωμένη σε σχέση με την περσινή σεζόν. Την εξάδα συμπληρώνει η Tottenham, που έχει 30 βαθμούς. Έχει αρκετές γκέλες η ομάδα του Ζωσέ Μουρίνιο τελευταία. Από εκεί που διεκδικούσε το πρωτάθλημα βάσει τη βαθμολογική τη θέση, έχει μείνει τώρα αρκετά πίσω. Αλλά 6 βαθμοί στην Premier League, ειδικά τη φετινή χρονιά που είναι αλλοπρόσαλη, μπορεί να αποδειχθούν και ουσιαστικά τίποτα. Πολύ μικρή διαφορά. Επομένως, Liverpool Manchester United στις 18:30 την Κυριακή. Όσον αφορά τα άλλα παιχνίδια, Wolves, West Bromwich, West Ham, Burnley, Lynch, Brighton, Fulham, Chelsea, Leicester, Southampton, Sheffield United, Tottenham, Manchester City, Crystal Palace και Arsenal, Newcastle. Σίγουρα όλοι μας περιμένουμε να δούμε κυρίως την έκβαση του παιχνιδιού στο Anfield, μια Premier League η οποία παραλίγο να διακοπεί λόγω της έξαρσης του κορονοϊού και της μετάλλαξης του κορονοϊού που ταλαιπωρεί εδώ και αρκετές εβδομάδες στην Αγγλία και όλη την Ευρώπη. Αλλά τελικά αποφασίστηκε να συνεχιστεί το πρωτάθλημα, εκτός και αν αλλάξουν προς το χειρότερο τα πράγματα. Δεν έχουμε αγωνιστική στην Ισπανία, γιατί αυτές τις ημέρες διεξάγεται το Ισπανικό Super Cup, όπου εκεί παραλίγο να είχαμε κλάσικο στον τελικό. Για δεύτερη χρονιά οι Ισπανοί έχουν ένα άλλο format όσον αφορά το Ισπανικό Super Cup. Διεξάγεται με τη μορφή Final Four, ημιτελική και τελική. Μπαρτσελόνα, Σοσιεδάδ και Ρεάλ Μπιλμπάο ήταν οι δύο ημιτελικοί αυτής της χρονιάς. Μάλιστα, για πρώτη φορά συμμετέχουν στο Super Cup δύο ομάδες χωρίς καμία από τις δύο να έχει πάρει το κύπελο. Η Sociedad και η Bilbao είναι στον τελικό του κυπέλλου Ισπανίας, είναι στον τελικό της περασμένης σεζόν, αλλά λόγω κορονοϊού δεν διεξήχθη ποτέ αυτός ο τελικός. Οι Ισπανοί θα ήθελαν αυτός ο τελικός να γίνει με κόσμο, γι' αυτό τον έχουν τρενάρει. Αυτό βέβαια παραμένει κάτι πολύ δύσκολο, αλλά καταλαβαίνετε ότι ένας τελικός μεταξύ της Sociedad και της Bilbao, δύο ομάδων οι οποίες δεν έχουν την πολυτέλεια να κατακτούν τίτλους συχνά, είναι ένα τεράστιο γεγονός για το ποδόσφαιρο της χώρας των Βάσκων και γενικότερα για το ισπανικό ποδόσφαιρο. Επομένως, καταλαβαίνετε και την επιθυμία των Ισπανών να διεξαχθεί αυτό το match με κόσμο. Το πότε θα γίνει τώρα, άγνωστο. Πάντως, οι δυο τους, λόγω του ότι είναι φιναλίστ, συμμετέχουν στο Final Four αυτό του Super Cup. Και αν η Μπαρτσελόνα πέρασε τη Sociedad, με τα κόπο και βασάνο βέβαια, χρειάστηκε να φτάσει στη διαδικασία των πέναλτι για να αποκλείσει τους Βάσκους. 1-1 ήταν η κανονική διάρκεια. Η Real την πάτησε με την Bilbao, γιατί βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 από το ημίχρονο και όταν ξύπνησε στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αργά. Μείωσε μεν με τον Καρίμ Μπεντζεμά, είχε δύο δοκάρια με τον Ασένσιο, αλλά μέχρι το τέλος δεν βρήκε γκολ της ισοφάρισης για να πάει το παιχνίδι στην παράταση και να διεκδικήσει εκεί την πρόκριση. Και έτσι, ενώ θα είχαμε ένα έξτρα κλάσικο το βράδυ της Κυριακής, το τελικό του Ισπανικού Super Cup, θα έχουμε τελικά το παιχνίδι Μπαρτσελόνα Αθλέτικ Μπιλμπάο, που και αυτό παρουσιάζει το δικό του ενδιαφέρον. Μην ξεχνάμε πως το τελευταίο τρόπαιο που έχει κατακτήσει Αθλέτικ Μπιλμπάο είναι κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ήταν κόντρα στην Μπαρτσελόνα και ήταν το 2015, τότε που η Μπιλμπάο είχε προπονητή τον μετέπειτα τεχνικό και της Μπαρτσελόνα, τον Ερνέστο Βαλβέρδε, το γνωστό μας από το πέρασμα του Ολυμπιακού Ερνέστο Βαλβέρδε. Και μάλιστα σε διπλούς τελικούς τότε είχε επικρατήσει η Bilbao 1-1 το πρώτο παιχνίδι του Καμπνού και 4-0 είχε νικήσει στο Σαν Μαμές. Μια πολύ μεγάλη στιγμή για το βασικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Και κάτι τέτοιο θα προσπαθήσει να επαναλάβει σε μονό τελικό αυτή τη φορά η ομάδα του Μαρθελίνο πλέον, εκτός και αν η Μπαρτσελόνα κατακτήσει
το πρώτο τρόπαιο της σεζόν που σίγουρα θα λειτουργήσει πολύ καλά και ως προς την ψυχολογία των παικτών του Ρόναλντ Κούμαν, γιατί είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη και για την Μπαρτσελώνα σε πολλούς τομείς. Έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές τα προβλήματα και σε Μπαρτσελώνα και σε Ρεάλ Μαδρίτης. Θα τα αναλύσουμε κάποια στιγμή ξανά όλα διεξοδικά. Θέλω μόνο να πω ότι το παιχνίδι της Μπαρτσελώνα με Σοσιεδάδ πήγε στα πέναλτι. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της Μπαρτσελώνα που πηγαίνει σε πέναλτι, πρώτη πρόκριση δηλαδή που διεκδικεί η Μπαρτσελώνα στη διαδικασία των πέναλτι μετά το 1998. Μετά από πάρα πολλά χρόνια λοιπόν, οι Μπλαουγκράνα κλήθηκαν να διεκδικήσουν κάτι στη Ρώσικη ρουλέτα, στη διαδικασία των πέναλτι, και τα κατάφεραν. Πέρασαν με επιτυχία το τεστ και είναι στον τελικό. Είχαμε ρεστάλα στοχίας βέβαια σε εκείνη τη διαδικασία. Μόνο να σας πω ότι η Σοσιεδάδ έχασε τα τρία πρώτα πέναλτι. Και φυσικά με μεγάλο προγνωστή τον Τερ Στέγκεν, η Μπαρτσελώνα που έπιασε δύο, ο Γερμανός. Λοιπόν, δεν έχουμε αγωνιστική στην Ισπανία, έχουμε τον τελικό του Super Cup του Ισπανικού. Έχουμε όμως αγωνιστική στην Ιταλία και γεμάτη ντέρμπι. Μάλιστα τα ντέρμπι ξεκινάνε από σήμερα, από απόψε, σε δύο ώρες, στις 10 παρατέταρτο. Έχουμε τον ντέρμπι de la Capitale, Lazio Roma, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και είναι πολύ κρίμα που αυτά τα παιχνίδια δεν διεξάγονται με κόσμο πια, λόγω του κορονοϊού. Εννοείται διαφορετικό κλίμα, διαφορετικά δεδομένα σε ένα τέτοιο παιχνίδι αν διεξαγόταν με κόσμο. Και φυσικά το βράδυ της Κυριακής 10 παρατέταρτο έχουμε το μεγάλο ντέρμπι Inter Juventus, ντέρμπι d'Italia. Πολύ κρίσιμα παιχνίδια και γενικά στην Ιταλία έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πλέον κάθε αγωνιστική θεωρείται κρίσιμη και ας είμαστε ακόμη στα μισά, γιατί η Μίλαν είναι πρώτη με 40 βαθμούς, μια εξαιρετική Μίλαν η οποία μόλις πριν από λίγες μέρες έχασε μετά από ένα τρομερό σερί πάνω από 20 παιχνιδιών που είχε αίτητο. Έχασε από την Juventus με 1-3. Διατηρεί όμως τη θέση της στην κορυφή. Από πίσω είναι Inter στο μείον 3 με 37 βαθμούς. Inter που είχε και αυτή ένα καλό νικηφόρο σερί, αλλά έχασε από τη Σαμπντόρια και μετά ήρθε σοπαλία στο ντέρμπι με την Ρώμα και έχασε έτσι λίγο έδαφος. Η Ρώμα που είναι τρίτη με 34 βαθμούς και για μένα είναι η ευχάριστη έκπληξη μαζί με τη Μίλαν φυσικά του πρωταθλήματος αυτού, γιατί βάσει υλικού, γιατί το ρόστερ της Ρώμα μπορούμε να το πούμε, μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι και πολύ πλούσιο, αλλά ο Παύλο Φονσέκα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με τους Ρωμαίους, με ένα τέτοιο ρόστερ να τους έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση και στο μείον 6 από την κορυφή, να είναι δηλαδή μέσα στο κόλπο της διεκδίκησης του τίτλου, όσο δύσκολο και φαντάζει αυτό, σίγουρα είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα για τον προπονητή της Ρώμα. Και τέταρτη είναι η Juventus με 33, Juventus που έχει παιχνίδι λιγότερο, αυτό που θα παίξει με την Νάπολη. Αρχικά είχε καταλογιστεί υπέρ της Juventus στα χαρτιά για το γεγονός ότι δεν είχε ταξιδέψει η Νάπολη λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στο Τωρίνο να παίξει εκείνο τον ντέρμπι, αλλά η απόφαση άλλαξε στη συνέχεια και θα οριστεί κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά αυτό το παιχνίδι. Η Αταλάντα είναι στην πέμπτη θέση με 31 βαθμούς. Η Νάπολη επίσης έχει 31 βαθμούς. Έχουν χάσει αρκετό έδαφος αυτές οι δύο. Η Σασουόλο με 29 και η Λάτσιο στην 8η θέση με 28 βαθμούς. Η Λάτσιο και αν έχει μείνει πολύ πίσω. Πέρσι είχε κάνει μια εξαιρετική σεζόν μέχρι τη διακοπή λόγω του COVID. Διεκδικούσε και το πρωτάθλημα. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και το απόψινό ντέρμπι της πρωτεύουσας, Λάτσιο Ρώμα, ειδικά για την Λάτσιο, που δεν θέλει να έχει άλλες απώλειες, θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και φυσικά το Inter Juventus εννοείται πως είναι τρομερά σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο. Και να δούμε αν ευνοημένη αυτής της αγωνιστικής θα βγει η Μίλαν στο τέλος, η οποία παίζει την Δευτέρα το βράδυ στην έδρα της Κάλιαρη. Μια Μίλαν η οποία ενισχύεται όπως όλα δείχνουν και με μεταγραφές αυτό το χειμώνα. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τις μεταγραφές. Θα πάμε τώρα και σε Γερμανία και σε Γαλλία να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, αγωνιστική αυτό το Σαββατοκύριακο και στην Γερμανία. Ξεκινάμε από σήμερα με το παιχνίδι στην πρωτεύουσα Union Βερολίνου Bayer Leverkusen. Επίσης τα παιχνίδια Werder Bremen Augsburg, Dortmund Mainz, Κολονία Χέρτα, Wolfsburg Λειψία, Hoffenheim Arminia Bielefeld, Stuttgart Gladbach, Bayern Freiburg και Eintracht Schalke. Στη Γερμανία πρώτη είναι η Bayern και πρώτη είναι η Bayern γιατί αυτή τη στιγμή καμία άλλη ομάδα δεν δείχνει διατεθειμένη να διεκδικήσει την πρωτιά.
Και το λέω αυτό γιατί η Bayern βάσει κάποιων εμφανίσεών της θα μπορούσε άνετα να μην είναι στην πρώτη θέση, αλλά γκελάρουν ταυτόχρονα και όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το παιχνίδι Leverkusen-Bayern που είχε γίνει πριν από λίγες εβδομάδες, με τη Leverkusen να ήταν πρώτη σε εκείνο το σημείο της χρονιάς, αν θυμάμαι σωστά, να είχε ευκαιρίες να πάρει το παιχνίδι, αλλά ενώ μεν προηγήθηκε, δεν μπόρεσε να κρατήσει το αποτέλεσμα, δεν έδειξε ιδιαίτερη διάθεση να απειλήσει την Bayern, ήταν σαν να της αρκούσε στη συνέχεια και η ισοπαλία, γιατί η Bayern εντωμεταξύ σοφάρισε και στο τέλος είχαμε τη νίκη των Βαβαρών στις καθυστερήσεις. Και παράδειγμα την τελευταία αγωνιστική που παίχτηκε, η Bayern ενώ νικούσε την Gladbach 0-2 και όλα δείχνουν ότι θα περάσει από τον Borussia Park άνετα, έχασε με ανατροπή, μεγάλη νίκη για τα πουλάρια, το 3-2, και ενώ θα μπορούσε για παράδειγμα η Λειψία να ανέβει στην κορυφή που έπαιζε την επόμενη μέρα με την Dortmund, ιτήθηκε από την Borussia με 1-3. Και έτσι η Bayern παραμένει στην κορυφή. 15 αγωνιστικές έχουμε παίξει στη Γερμανία. Bayern πρώτη με 33 βαθμούς, Λειψία με 31, Leverkusen με 29 στην τρίτη θέση και η Dortmund στην τέταρτη θέση με 28. Έτσι έχουν τα πράγματα στην πρώτη τετράδα της Bundesliga. Η Union Βερολίνου είναι μεγάλη έκπληξη. Εξαιρετικά τα πάει η μικρή ομάδα του Βερολίνου, γιατί υπάρχει και η Χέρτα. Έχει 25 βαθμούς και απόψε παίζει με τη Leverkusen τον 29. Έχει την ευκαιρία δηλαδή να ανέβει κι άλλο η Union Βερολίνου. Και πάμε και στη Γαλλία. Χαρακτηριστικό του πόσο αμφίρροπη είναι η φετινή σεζόν λόγω της όλης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με τον κορονοϊό είναι και η εικόνα στη Γαλλία, που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια πλην ελαχίστων εξαιρέσεων την Παρή να κάνει έναν υγιεινό περίπατο στο γαλλικό πρωτάθλημα. Και όμως βλέπουμε με τη συμπλήρωση ακριβώς ενός γύρου στη Γαλλία, 19 αγωνιστικές έχουν παιχτεί, τη Λιόν αντίθετα να είναι πρώτη με 40 βαθμούς. Οι Λιονέ που κάνουν μια τρομερή προσπάθεια φέτος, μπας και κατακτήσουν το πρώτο πρωτάθλημα από το 2008. Και η Παρή είναι δεύτερη με 39, ακολουθεί ένα βαθμό πιο πίσω μαζί με τη Λίλ που επίσης κάνει πολύ καλή σεζόν. Στην τέταρτη θέση είναι η Μονακό με 33, όσο έχει και η Ρεν, και η Μαρσέη είναι στην έκτη θέση με 32. Αλλά βλέπετε πόσο πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμα και το γαλλικό πρωτάθλημα, που όσον αφορά τουλάχιστον την διεκδίκηση του τίτλου δεν μας είχε συνηθίσει σε τόσο φοβερές μάχες, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια με την κυριαρχία της Παρή. Σήμερα έχουμε το παιχνίδι Μονπελιέ Μονακό και τα παιχνίδια επίσης για αυτήν την αγωνιστική: Μαρσέη Γνίμ, Αντζέ Παρί Σεν Ζερμέν, Μπρέστ Ρεν, Νις Μπορντό, Ναντ Λανς, Στρασβούργο Σεν Τετιέν, Λίλ Ρενς και Λιόν Μέτς. Με το παιχνίδι Λιόν Μέτς ολοκληρώνεται αυτή η αγωνιστική. Μιας και είμαστε στη Γαλλία, να πούμε πως η Παρί πήρε και το Super Cup Γαλλίας. Πριν από δύο μέρες έγινε ο τελικός στο Φελίξ Μπολάρ στο Λανς και νίκησε με 2-1 την Μαρσέη. Και μάλιστα η Παρί που πλέον έχει στον πάγκο της τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Αυτό ήταν το πρώτο τρόπαιο σε ολόκληρη την καριέρα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ως προπονητής. Ο Ικάρντι στο 39 άνοιξε το σκορ. Ο Νεϊμάρ στο 85 κλείδωσε την νίκη με πέναλτι στην επιστροφή του Νεϊμάρ, γιατί ταλαιπωρείταν από τραυματισμό. Η Μαρσέη μείωσε με τον Παγιέ στο 89. Είχε μάλιστα εξ το τέλος μια τύπου ευκαιρία να ισοφαρίσει. Δεν τα κατάφερε όμως η ομάδα του Αντρέ Βίλας-Μπόας, αντίπαλος και του Ολυμπιακού στη φάση των ομίλων του Champions League που μας πέρασε. Και έτσι η Παρί πήρε ένα ακόμη τρόπαιο στη Γαλλία. Και ήταν το πρώτο λοιπόν στην προπονητική καριέρα του Ποτσετίνο. Ο Ποτσετίνο, ο οποίος με τις υπόλοιπες ομάδες στον οποίο τον πάγκο έκατσε, στην Εσπανιόλ, Σαουθάμπτον, στην Τότεναμ, δεν είχε πάρει ποτέ κανένα τρόπαιο. Έφτασε κοντά κυρίως φυσικά με την Τότεναμ. Μην ξεχνάμε πως έπαιξε ένα τελικό Champions League με τους Πετινούς το 2019. Χαμένο βέβαια. Σε τόσα χρόνια προπονητής καριέρας όμως δεν κατάφερε να σηκώσει κάποιο τρόπαιο. Σε λίγες μόλις μέρες παρουσίας του στον πάγκο της Παρί, κατάφερε να σηκώσει το πρώτο του τρόπαιο. Ο Ποτσετίνο, ο οποίος είχε υπάρξει και παίχτης της Paris Saint-Germain στις αρχές της δεκαετίας του 2000, επέστρεψε στην παλιά του ομάδα, αυτή τη φορά ως προπονητής στη θέση του Τόμας Τούχελ. Και μιας και μιλούσαμε προηγουμένως για γερμανικό ποδόσφαιρο, δεν γίνεται να μην αναφέρουμε και τον αποκλεισμό σοκ της Bayern από την Holstein Kiel,
μεσοβδόμαδα από την φάση των 32, αν δεν κάνω λάθος, του κυπέλλου Γερμανίας. Ναι. Πάρα πολύ σπάνιο η Bayern να μένει εκτός τόσο νωρίς από τη διοργάνωση του κυπέλλου. Έπεσε θύμα τεράστιας έκπληξης στο Κίελο. Προηγήθηκε με τον Γκνάμπρι, σοφαρίστηκε με γκολ του Μπάρτελς από την ομάδα της Κίελο, η οποία παίζει στη δεύτερη κατηγορία, να πούμε. Βρήκε δεύτερο γκολ η Bayern με τον Σανέ και ισοφαρίστηκε η ομάδα του Φλικ, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, στο 90-5 για το 2-2 και τα πάντα κρίθηκαν στα πέναλτι εκεί όπου μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ένας δικός μας ποδοσφαιριστής, ο Ιωάννης Γκέλιος, ο τερματοφύλακας της Κίελο, ο οποίος, και αν δεν τον ήξερε κανείς, έγινε γνωστός στην χώρα μας αλλά και σε όλη τη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη, να μην πούμε, με το πέναλτι που έπιασε στο τέλος, το πέναλτι του Ρόκα, του Ισπανού χαφ της Bayern, πέναλτι, απόκρουση μάλλον, που χάρισε την τεράστια αυτή πρόκριση στην ομάδα του. Ο Γκέλιος, ο οποίος έχει γεννηθεί στο Augsburg στην Γερμανία, είχε περάσει και από την ομάδα της Augsburg, δεν πήρε όμως εκεί τις ευκαιρίες που θα ήθελε. Καμία ομάδα της πρώτης κατηγορίας της Γερμανίας δεν τον εμπιστεύθηκε και έχει πάει τώρα στην Holstein και έγινε για ένα βράδυ ένας πολύ μεγάλος πρωταγωνιστής και μακάρι το παιδί να έχει και ανάλογη συνέχεια. Πάντως ήταν τρομερά μεγάλη έκπληξη αυτός ο αποκλεισμός της Bayern και γενικά η Bayern, ενώ είναι μια μηχανή που πραγματικά τη θαυμάσαμε μέσα στο 2020 και απόλυτα δίκαια πήρε και το Champions League, πήρε και το Treble στην Γερμανία. Βλέπουμε ότι και αυτή δυσκολεύεται στα τελευταία παιχνίδια της πάρα πολύ. Βλέπουμε σε πολλά παιχνίδια της να μένει πίσω στο σκορ, αλλά να καταφέρνει πάντως να κάνει ανατροπή, να νικάει βέβαια με δυσκολία, όπως με δυσκολία ανοίξε για παράδειγμα τη Wolfsburg, με δυσκολία ανοίξε τη Leverkusen, με δυσκολία ανοίξε ακόμη και τη Mainz παρά το τελικό 5-2, γιατί η Mainz σε εκείνο το παιχνίδι στο Allianz Arena προηγήθηκε 0-2 στο σκορ και είχε ευκαιρίες μάλιστα και να βάλει και άλλα γκολ. Είδαμε να χάνει από την Gladbach με ανατροπή, όπως είπαμε προηγουμένως, και τώρα να αποκλείεται από ομάδα δεύτερης κατηγορίας στο κύπελο. Και όταν καταλαβαίνετε ότι και μια ομάδα όπως η Bayern δυσκολεύεται σε αυτή την αλόκοτη σεζόν λόγω του κορονοϊού, τότε αυτό λέει πολλά για την πορεία των πρωταθλημάτων, των διοργανώσεων την φετινή χρονιά.
Λοιπόν, και μετά από ένα μικρό διάλειμμα έχουμε επιστρέψει. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8.30, όπως είπαμε και νωρίτερα. Είπαμε κάποια πράγματα για το πώς έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα στην βαθμολογία των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Είπαμε και ποια σημαντικά παιχνίδια έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Θέλω να πάμε λίγο να σχολιάσουμε την κλήρωση του Champions League και του Europa League που έγινε πριν από λίγες εβδομάδες. Δεν είχαμε φυσικά εκπομπή τότε, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θυμίζω ότι αυτές οι διοργανώσεις έχουμε ακόμη καιρό. Ξεκινάνε στα μέσα του Φλεβάρι, όπως πάντα παραδοσιακά. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα με τον κορονοϊό και αναγκαστούμε να δούμε αυτές τις διοργανώσεις σε κάποια πολύ ιδιαίτερα format, όπως έγινε ας πούμε την περσινή σεζόν, όπου έγινε Final 8 σε Champions League και Europa League σε Πορτογαλία και Γερμανία αντίστοιχα. Ας ελπίσουμε να παραμείνουμε στο παραδοσιακό τρόπο διεξαγωγής με τα διπλά παιχνίδια. Έγινε λοιπόν η κλήρωση και έβγαλε αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια, αλλά νομίζω τα πιο πολύ ενδιαφέροντα έρχονται μετά, εάν περάσουν τα φαβορί. Λοιπόν, λέω τα παιχνίδια για τη φάση του 16 του Champions League. Λειψία Liverpool, Barcelona Paris Saint-Germain, Σεβίλη Dortmund, Porto Juventus, Atletico Madrid Chelsea, Lazio Bayern, Atalanta Real Madrid και Gladbach Manchester City. Υπάρχουν δύο πολύ σπουδαία ευρωπαϊκά ντέρμπι, το Barcelona Paris Saint-Germain, με τις δύο ομάδες να έχουν αναμετρηθεί αρκετές φορές στο πρόσφατο παρελθόν και να ξυπνάει μνήμες αυτό το ζευγάρι με κορυφαία όλων εκείνο το αξέχαστο 6-1 της Μπαρτσελώνα το 2017 για τη φάση των 16 του Champions League, τότε που είχε ανατρέψει το 4-0 με το οποίο είχε νικήσει η Παρί στο Παρίσι και είχε βάλει γκολ στο φινάλι ο Σέρτζι Ρομπέρτο για το τελικό 6-1 για να δώσει μια θριαμβευτική πρόκριση στην Μπαρτσελώνα. Βέβαια τώρα τα δεδομένα θα είναι διαφορετικά. Η Paris Saint-Germain μοιάζει να είναι σε καλύτερη κατάσταση από την Μπαρτσελώνα. Θα δούμε βέβαια τι θα έχει γίνει σε ένα μήνα από τώρα. Αλλά μοιάζει γενικότερα να έχει και περισσότερες λύσεις το ρόστερ, να έχει πιο ποιοτικό ρόστερ από την φετινή Μπαρτσελώνα. Και φυσικά το άλλο πολύ να το παιχνίδι είναι το Ατλέτικο Μαδρίτης Chelsea. Εμένα μου έρχεται στο μυαλό απευθείας ο ημιτελικός σεζόν 13-14, τότε που η Ατλέτικο είχε αποκλείσει την Chelsea του Ζωζέ Μουρίνιο ένα βήμα πριν από τον τελικό της Λισαβόνας και είχε πάει να παίξει τον Ισπανικό εμφύλιο με τη Ρεάλ, τον οποίο σοφαρίστηκε στο τέλος και τελικά το έχασε στην παράταση. Και αυτό πολύ να το παιχνίδι με την Ατλέτικο ούτως ή άλλως να κάνει μια πολύ καλή χρονιά και να φιγουράρει πρώτη στην Λα Λίγκα, στο Ισπανικό πρωτάθλημα και μάλιστα με δύο παιχνίδια λιγότερα. Η Τσέλσι ακόμη ψάχνεται, είναι γεγονός αυτό. Έκανε πολλές και σπουδαίες μεταγραφές το καλοκαίρι, αλλά ακόμη ο Λάμπαρντ δεν έχει βρει τη σωστή φόρμουλα, τη σωστή συνταγή να τους χωρέσει όλους την ομάδα και να τους δώσει τον κατάλληλο ρόλο, να δώσει τον κατάλληλο ρόλο σε κάθε παίκτη. Σε κάθε περίπτωση θα είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια ζευγάρια στα οποία έχουμε ξεκάθαρο φαβορί. Αναφέρομαι στο Porto Juventus, όπου η κυρία με όλα τα προβλήματα και τις καμπανεβάζοντα που μπορεί να έχει αυτή τη χρονιά, πολύ δύσκολα νομίζω θα μπορέσει η Porto να την κοντράρει στα ίσια και να την αποκλείσει. Το ίδιο ισχύει και για την Bayern κόντρα στην Lazio. Η Lazio είναι για πρώτη φορά μετά το 2000 σε νοκάουτ παιχνίδια Champions League. Αλλά η Bayern φυσικά είναι το απόλυτο φαβορί σε αυτή την αναμέτρηση. Πολύ δύσκολα δηλαδή η Lazio θα μπορέσει να διεκδικήσει πρόκριση στους 8 από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, σε ό,τι κατάσταση και να είναι η Bayern. Και από εκεί πέρα υπάρχουν παιχνίδια που και εκεί υπάρχει φαβορί, αλλά ίσως δυσκολευτούν λίγο παραπάνω τα φαβορί. Μιλάω για το Λειψία Liverpool. Αυτό το παιχνίδι λογικά, αυτό το ζευγάρι λογικά θα μας δώσει και ωραία παιχνίδια με πολλά γκολ. Μιλάω για το Σεβίλη Dortmund, όπου ίσως η Dortmund να έχει τον πρώτο λόγο, αλλά σίγουρα μόνο μελητή από τότε δεν είναι η κάτοχος του Europa League. Και μιλάω και για το Atalanta Real Madrid, φυσικά η Real η οποία πέρσι αποκλεισίζει στους 16 από τη City και θέλει να φτάσει πιο μακριά φέτος στην διοργάνωση, έστω και αν έχει και αυτή τα πολλά προβλήματά της. Και το Gladbach Manchester City, η Gladbach πέρασε στους 16 με δραματικό τρόπο. Έχει απέναντί της τη City, η οποία και αυτή ψάχνεται τη φετινή σεζόν. Έχει ανέβει βέβαια τώρα, τελευταία, έχει πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. Αλλά σίγουρα απέχει από τη City που είδαμε πρόπερση, για παράδειγμα, ή τη σεζόν 17-18, την υπερηχητική αυτή ομάδα του Pep Guardiola. Σίγουρα όμως παραμένει ένα πολύ μεγάλο φαβορί η City. Έχουμε βέβαια καιρό για αυτά, απλά ήθελα να κάνουμε μια μικρή αναφορά.
να κάνουμε έτσι ένα πρώτο σχολιασμό της κλήρωσης. Ξαναλέω, 16 Φλεβάρι είναι τα πρώτα παιχνίδια, 16 και 17 Φλεβάρι, το πρώτο πιάτο των πρώτων αγώνων του Champions League. Και να περάσουμε και στο Europa League, εκεί που έχουμε και την ελληνική συμμετοχή φυσικά του Ολυμπιακού, δυστυχώς μόνο του Ολυμπιακού, γιατί όπως ξέρουμε ΠΑΟ και ΑΕΚ δεν κατάφεραν να περάσουν από τον όμιλό τους. Ο Ολυμπιακός βγήκε τρίτος στον όμιλό του Champions League και συνεχίζει στο Europa και θα παίξει με την Eindhoven για πρώτη φορά στην ιστορία της δύο ομάδες σαν μετρούνται. Ο Ολυμπιακός που πήρε από την Eindhoven το καλοκαίρι και τον Μπρούμα. Είχαν μια πρόσφατη συναλλαγή αυτές οι δύο ομάδες. Και 18 Φεβρουαρίου υποδέχεται στο Καραϊσκάκη την PSV, κάτοχο και ενός κυπέλλου πρωταθλητριών, μην ξεχνάμε το 88. Και η ρεβάνς θα γίνει φυσικά μια εβδομάδα αργότερα στο ιστορικό Philips Stadion. Η PSV που είναι μια ομάδα που σίγουρα είναι στα μέτρα του Ολυμπιακού, σίγουρα ο Ολυμπιακός μπορεί να διεκδικήσει στα ίσια την πρόκριση. Μια ομάδα τυπική Ολλανδική, που σίγουρα είναι επικίνδυνη μπροστά, αλλά έχει τα θέματα της πίσω. Δεν είναι σε καμία περίπτωση απαγορευτική κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Θα ήταν πολύ δυσκολότερα πράγματα, για παράδειγμα, αν ο Ολυμπιακός έπαιζε με τον Άγιαξ, γιατί στην συγκεκριμένη κλήρωση είχαν μείνει ως υποψήφια αντίπαλοι του Ολυμπιακού Άγιαξ και Αϊντχόβεν κάποια στιγμή, μόνο αυτοί οι δύο. Ο Άγιαξ τελικά πήρε τη Λίλ και ο Ολυμπιακός την Αϊντχόβεν. Όσον αφορά τώρα τα άλλα παιχνίδια, ένα από τα πιο συναρπαστικά ζευγάρια είναι το Real Sociedad Manchester United. Από εκεί πέρα η Tottenham έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Αυστριακή Wolfsberger. Η Leicester σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Slavia Πράγας. Young Boys Leverkusen, Ερυθρός Αστέρας Μίλαν. Η Μίλαν που συνεχίζει παράλληλα με την προσπάθειά της να κατακτήσει το πρώτο σκουντέτο από το 11 και την ευρωπαϊκή της πορεία στο Europa League, κοντά στην Ερυθρό Αστέρα τώρα. Δυναμό Κιέβου Κλαμπ Μπριζ, Μπράγκα Ρώμα, Κρασνοντάρ Δυναμό Ζάγκρεμπ, Λιλάγιαξ όπως είπαμε, Μπενφίκα Άρσεναλ, ένα ακόμη λαμπερό ζευγάρι στην φάση του ριαδίου του Europa, Μόλντε Χόφενχάιμ, Μακάμπι Τελαβίβ, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Αντβέρπ Ρέιντζερς, Γρανάδα Νάπολη και Ζάλτσμπουργκ Βιγιαρεάλ. Αυτά και για την κλήρωση του Europa League. Σε ένα μήνα περίπου θα ασχοληθούμε πιο ζεστά με αυτά τα παιχνίδια, με αυτές τις, διοργανώσεις. Θέλω τώρα να πάμε λίγο να μιλήσουμε για μεταγραφές, γιατί όπως γνωρίζουμε πλέον βρισκόμαστε στην καρδιά της μεταγραφικής περίοδου του χειμώνα. Παραδοσιακά στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου δεν γίνονται πολύ σπουδαίες μεταγραφές, αν και δεν είναι απόλυτο αυτό, γιατί έχουν υπάρξει χειμερινές μεταγραφικές περίοδοι όπου είχαμε τρομερές μετακινήσεις και πιο χαρακτηριστική είναι η προτριετίας μεταγραφική περίοδος, στη σεζόν 17-18, η περίοδος δηλαδή του Γενάρη του 2018, όταν μέσα σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, και ας ήταν μέσα στην σεζόν και ας ήταν μέση της χρονιάς, είχαμε μετακινήσεις όπως του Aubameyang από την Dortmund στην Arsenal, όπως του Van Dijk από τη Southampton στη Liverpool, πιο ακριβώς αμυντικός τότε στην ιστορία, όπως του Coutinho στην Barcelona από τη Liverpool, η οποία παραμένει η ακριβότερη χειμερινή μεταγραφή στην ιστορία, και ας μην έχουν εξελιχθεί τα πράγματα για τον Coutinho όπως θα ήθελε, όπως του Laporte, πάρα πολλά λεφτά η City για να τον πάρει από την Athletic Bilbao. Και γενικά κατά καιρούς έχουν γίνει πολύ σημαντικές μεταγραφές χειμώνα. Άμα πάμε πιο πίσω, θα δούμε την περίπτωση του Αντριάνο. Το 2004 η Ίντερ είχε αναγκαστεί να τον αγοράσει ξανά από την Πάρμα. Είχε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις με τους Παρμέντσι και έγινε ο Αντριάνο που όλοι γνωρίζουμε στα μέσα της δεκαετίας 2000 από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο. Η United είχε βρει έναν άγνωστο σχετικά στο ευρύ κοινό αμυντικό, τον Νεμάνια Βίντιτς, στο ρωσικό πρωτάθλημα Σπαρτάκ Μόσχας. Τον έφερε το Γενάρη του 2006 στο Old Trafford και για χρόνια συνέθεσε ένα από τα καλύτερα αμυντικά δίδυμα, κεντρικά αμυντικά δίδυμα με τον Φέρντιναντ που είδαμε στα ευρωπαϊκά γήπεδα ποτέ, και φυσικά πρωταγωνιστή σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του United, όπως και ο Ευρά που ήρθε την ίδια περίοδο, Γενάρη του 6 και αυτός από το Μονακό στη Manchester United. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Ο Μπράνισλαβ Ιβάνοβιτς, για παράδειγμα, μιας και μιλάμε για αμυντικούς που διέπρεψαν στην Premier League, από την στην Chelsea που πήγε,
τον χειμώνα του 2008, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε να δούμε τώρα κάποιες μεταγραφές που έχουν γίνει ήδη. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια πολύ εντυπωσιακή μεταγραφή αυτόν τον χειμώνα. Αλλά είναι λογικό, γιατί οι ομάδες είναι πολύ σφιχτές οικονομικά λόγω και της πανδημίας του κορονοϊού, μετρημένες πολύ, πάντα άλλωστε το χειμώνα κοιτάνε περισσότερο να κλείσουν τρύπες παρά να προχωρήσουν σε εντυπωσιακές μεταγραφές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε δει και κάποιες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Ενδεικτικά αναφέρω κάποιες. Καταρχάς να πω πως πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συμφωνία, η Τζένοα πήρε τον Κέβιν Στρότμαν από την Μαρσέιγ. Πολύ σημαντική μεταγραφή για την Τζένοα που παλεύει εκεί στις χαμηλές θέσεις του αλληλικού πρωταθλήματος. Η ακριβότερη μεταγραφή που έχει γίνει μέχρι στιγμής σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο είναι του Σεμπαστιάν Αλέ, του μέχρι πρώτος επιθετικού της West Ham, του Γάλλου, ο οποίος άφησε την Premier League και πήγε στην Ολλανδία στον Άγιαξ. Ο Αλέ, ο οποίος είναι ένας επιθετικός με εξαιρετικά προσόντα, με πολύ καλά στοιχεία. Για κάποιο λόγο στην Premier League δεν κατάφερε να κάνει, να πραγματοποιήσει τις εξαιρετικές εμφανίσεις που είχε πραγματοποιήσει, για παράδειγμα, στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης, από όπου τον πήρε η West Ham το 2019. Ο Άγιαξ κινήθηκε έξυπνα, τον πήρε για μόλις 22,5 εκατομμύρια ευρώ, και στην Ολλανδία, που γενικά για το Ολλανδικό Πρωτάθλημα προσφέρεται για τους επιθετικούς, είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, πιο εύκολο, μπορεί να ξαναβρει τον εαυτό του. Ο Αλέ, σημαντική μεταγραφή για τον Άγιαξ, σημαντική μεταγραφή και για την Ατλέτικο, ο Μούσα Ντεμπελέ από την Λιόν. Αρχικά τον πήρε δανεικό η Ατλέτικο, με δυνατότητα φυσικά να τον αγοράσει το καλοκαίρι. Ο Ντεμπελέ, ο οποίος μέχρι και πέρσι το καλοκαίρι ήταν από τους καλύτερους επιθετικούς που μπορούσε να βρει κάποιος στην ευρωπαϊκή αγορά. Φέτος δεν έχει πέσει κάπως η απόδοσή του, δεν έχει χρησιμοποιηθεί και πολύ από τη Λιόν, από τον Ρούντι Γκαρσία, τον προπονητή των Λιονέ. Η Ατλέτικο έχει ήδη τον Ζωάο Φέλιξ, έχει ήδη τον Λουίς Σουάρες στην φαρέτρα της επιθετικά. Προσθέτει ένα ακόμη όμως χρήσιμο όπλο, ο Ντεμπελέ, αν θυμηθεί τις εμφανίσεις που έκανε μέχρι πέρσι στη Λιόν και θυμηθεί επίσης τον καλό του εαυτό, μπορεί να αποτελέσει, να δώσει πολύ σημαντική όθηση στην Ατλέτικο για τη μάχη που δίνει να κατακτήσει το πρωτάθλημα και όχι μόνο. Από τις πρώτες μεταγραφές που έγιναν αυτό το χειμώνα ήταν αυτή του Ντόμινικ Σόμποσλάι από την Ζάλτσμπουργκ στη Λειψία, από τη μία Red Bull στην άλλη. Πήγε από τη Ζάλτσμπουργκ στο ξαδερφάκι του ουσιαστικά, την Red Bull Λειψίας. Αν δεν καταλάβω όμως, από το Φλεβάρι και μετά θα μπορέσει να υπολογίσει υπηρεσίες του η γερμανική ομάδα, αφού ήταν τραυματίας όταν πήρε τη μεταγραφή. Πολύ καλή λύση, όπως λέει, για το κέντρο, ειδικά και για την αριστερή πλευρά. Είχαμε τώρα και κάποιους δανεισμούς. Η Ρεάλ ξανάδωσε τον Κούμπο, για παράδειγμα, δανεικό. Έφυγε από τη Βιγιαρεάλ, διέκοψε τον δανεισμό του στη Βιγιαρεάλ, πήγε στην Χετάφε. Και έδωσε επίσης και τον Γιώβιτς στην Άιντραχτ ξανά πίσω, ως δανεικό, χωρίς οψιόν αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι στην Μαδρίτη έχουν μια τελευταία ελπίδα, μήπως ο Γιώβιτς βρει τον καλό του εαυτό που μας και δείξει στην Άιντραχτ και δικαιολογηθούν κάποια στιγμή τα 60 εκατομμύρια που είχε δώσει η Ρεάλ το καλοκαίρι του 19 για να τον αποκτήσει. Μια ενδιαφέρουσα προσθήκη για τη United, με το βλέμμα στο μέλλον, επένδυση ουσιαστικά, η προσθήκη του Αμάντ Διαλό, μια συμφωνία που υπήρχε ουσιαστικά από το καλοκαίρι, αλλά επισημοποιήθηκε τώρα. Αμάντ Διαλό, ο οποίος είναι ένας εξτρέμ που αγωνίζεται στα δεξιά, και από την Αταλάντα μετακινείται στη United, θα μπει άμεσα στην πρώτη ομάδα. 21 εκατομμύρια στοίχησε η μεταγραφή του αυτή. Σίγουρα χρειάζεται η United ενίσχυση στα άκρα. Μπορεί να της δώσει ο Διαλό κάποιες πολύτιμες βοήθειες. Από εκεί και πέρα ακούγονται πολλά για Μίλαν και Μάντζουκιτς, ένα deal το οποίο ενδεχομένως να οριστικοποιηθεί ακόμη και τις επόμενες ώρες. Η Μίλαν, η οποία γενικότερα έψαχνε μια ενίσχυση στην επίθεση με έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή. Ο Μάντζουκιτς έχει να παίξει βέβαια 6 μήνες, είναι ερωτηματικό το πώς θα παρουσιαστεί στις υποχρεώσεις της Μίλαν, αλλά εάν βρει ξανά τα πατήματά του, μπορεί ακόμη και στα 34 του να αποδειχθεί μια πολύ χρήσιμη λύση στα χέρια του Στέφανο Πιόλι. Άλλωστε, το Ιταλικό πρωτάθλημα
προσφέρεται για επιθετικούς κλάσεις που είναι σε προχωρημένη ηλικία. Βλέπετε τι χρονιά κάνει ο Ιμπραήμοβιτς στη Μίλαν από τότε που επέστρεψε. Βλέπετε τι χρονιές κάνει φυσικά και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Εντάξει, εκείνος είναι βέβαια μια κατηγορία μόνος του. Βλέπετε πόσο πολύτιμο συνεχίζει να είναι ο Τζέκο για την Ρώμα ή ο Κουαλιαρέλα, για παράδειγμα, για τη Σαμπντόρια. Επομένως, μπορεί ο Μάντζουκιτς να είναι μια μεταγραφή που θα πιάσει στη Μίλαν. Η Άρσεναλ έδωσε δανεικό το Σαλίμπα στην Νις. Η Μπαρτσελόνα έδωσε δανεικό την Αλενιά στην Χετάφε. Έτσι, από άλλες μεταγραφές που βλέπω έτσι ενδιαφέρουσες. Φυσικά, για να κλείσουμε το κομμάτι των μεταγραφών, στο οποίο θα επανέλθουμε βέβαια και σε άλλες εκπομπές μέχρι να ολοκληρωθεί και η μεταγραφική περίοδος, έχουμε και στην Ελλάδα κάποιες ενδιαφέρουσες μεταγραφές. Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός πήρε αριστερό μπακ στη θέση του Βινάγκρε που ποτέ δεν έπιασε στο λιμάνι. Πήρε τον Μολδαβό, τον Όλεγ Ρεαμπτσιούκ από την Πάσος Φερέιρα και μάλιστα είναι ένας παίχτης που από τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής με την Ερυθρόλευκη Φανέλα έδειξε αρκετή όρεξη, έδειξε πως έχει την ικανότητα να βοηθήσει αρκετά στο κομμάτι και αριστερά στην άμυνα για τον Ολυμπιακό και στην άμυνα αλλά και στην δημιουργία. Ένα επιθετικό μπακ, άλλωστε επέμεινε πολύ ο Πέδρο Μαρτίνς για να τον αποκτήσει και κάτι θα ήξερε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων. Στα επόμενα παιχνίδια θα πάρει και ακόμη περισσότερο χρόνο συμμετοχής και θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για το τι μπορεί να προσφέρει. Και ο ΠΑΟΚ αρκετά δραστήριος τον χειμώνα αυτόν, πήρε ξανά πίσω τον Ουάρντα από τον Βόλο και μάλιστα ο Ουάρντα ήδη έχει μπει και έχει βοηθήσει, σκόραρε με τον Ατρόμητο, έχει χρησιμοποιηθεί από τον Γκαρσία κυρίως ως ένας επιτελικός μέσος, έχει επομιστεί δηλαδή το κομμάτι της δημιουργίας και φαίνεται πως μπορεί να ανεβάσει σίγουρα ένα επίπεδο τον ΠΑΟΚ. Πήρε επιθετικό τον Κμέτσικ από την Μπριζ, που επίσης και αυτός σκόραρε, στον ντεμπούτο του μάλιστα, με τον Βόλο, στα πρώτα του λεπτά συμμετοχής. Και πήρε πίσω και τον Λάζαρο Λάμπρου, ο οποίος ήταν δανεικός στην Τβέντε. Αρκετοί ακούγονται και για την ΑΕΚ και για τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου αν θα κάνουν κάποια προσθήκη και αυτές οι δύο ομάδες. Ο Άρης πήρε αριστερό μπακ από την Nottingham Forest, τον Νικόλα Ιωάννου. Ο Άρης ο οποίος κοιτάει να ενισχυθεί και στη θέση του center forward, εκεί δεδομένα χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Χρειάζεται έναν παίχτη να έχει το εύκολο γκολ και σίγουρα θα έρθουν, αν πάρει ένα παίχτη που έχει το εύκολο γκολ, θα έρθουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα για την ομάδα του Ακιμάντζιου και μια ακόμη καλύτερη πορεία. Αυτά από τις πιο ενδιαφέρουσες μεταγραφές για τις ελληνικές ομάδες.
Θα δούμε, θα κάνουμε ταμείο στο τέλος της σεζόν, ποια ομάδα ενισχύθηκε περισσότερο, τι είδους μεταγραφές έκανε. Λοιπόν, και τώρα λίγο πριν να κλείσουμε, να πάμε και στο μπάσκετ, γιατί έχουμε πολύ σημαντικά παιχνίδια απόψε. Το ένα εξελίζεται ήδη δηλαδή, και αναφέρομαι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσέ στην Τουρκία. Πάμε να δούμε λίγο πόσο είναι αυτό το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Και φυσικά και ο Ολυμπιακός σε μία ώρα περίπου από τώρα. Υπάρχει τζάμπολ στο ΣΕΦ, αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν που είναι ουραγός στη βαθμολογία της EuroLeague. Και είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να διευρύνει το σερί του και να βελτιώσει το ρεκόρ του στην βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός, μιας και μιλάμε για τη βαθμολογία, είναι σε αρκετά δύσκολη θέση. Νίκησε βέβαια στο τελευταίο του παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα έχει και νέο προπονητή, τον Ισραηλινό Κάτας, στη θέση του Βόβορα, ο οποίος απομακρύνθηκε πληρώνοντας κυρίως την κακή πορεία των πρασίνων στην EuroLeague. Μάλιστα, είναι πολύ πίσω ο Παναθηναϊκός. Το σκορ αυτή τη στιγμή είναι 74-51 και κοντεύει να ολοκληρωθεί, από ό,τι βλέπω εδώ, η τρίτη περίοδος. Επομένως, είναι απίθανο σχεδόν ο Παναθηναϊκός να φύγει νικητής από την Κωνσταντινούπολη, να κάνει μια τόσο πολύ μεγάλη ανατροπή. Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα για τους πράσινους, αυτή τη φορά απέναντι στη Φενέρ εκτός έδρας. Ξαναλέω, ο Ολυμπιακός παίζει με την Βιλερμπάν, ο Ολυμπιακός που έχει χτίσει, αυτό που έλεγα προηγουμένως, ένα πολύ καλό σερί, νίκησε και τη Μακάμπι Τελαβίβ στην παράταση πριν από λίγες ημέρες, ένα παιχνίδι πραγματικά thriller. Νίκησε και την Bayern, επίσης ένα παιχνίδι thriller. Χτίζει το σερί που θέλει και τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να προσπαθήσει να ανέβει όσο μπορεί στην βαθμολογία για να διεκδικήσει το καλύτερο πλασάρισμα, με φυσικά μεγάλο στόχο να είναι μέσα στην οκτάδα για τα play-off. Ο Ολυμπιακός που έχει ρεκόρ 18-10 νίκες 8 ήττες, ο Παναθηναϊκός έχει 6-12, 6 νίκες 12 ήττες, πάει για την 13η ήττα του τώρα, κόντρα στη Φενέρμπαχτσέ. Είναι τέταρτος από το τέλος ο Παναθηναϊκός, 15η θέση, ο Ολυμπιακός είναι στην 9η θέση. Για να δούμε όμως πώς θα πάνε τα πράγματα και για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Μέχρι το τέλος σεζόν έχουμε ακόμη αρκετά παιχνίδια. Θυμίζω ότι η κανονική διάρκεια ολοκληρώνεται στα 34 μάτς. Τώρα είμαστε στην 20η αγωνιστική. Ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην Αξιόν Ολυμπιακό σε λίγο και γενικότερα στην συνέχεια των ελληνικών ομάδων στην μεγάλη αυτή διοργάνωση. Και θέλω να κλείσουμε με μια αναφορά στην Volley League, που είναι μια από τις ειδήσεις αυτού του Σαββατοκυριακού, η επανέναρξη της Volley League. Η Volley League που ουσιαστικά ήταν το μοναδικό επαγγελματικό πρωτάθλημα στην Ελλάδα που ήταν ανενεργό, γιατί και η πρώτη κατηγορία του ποδοσφαίρου και η πρώτη κατηγορία του μπάσκετ συνέχισαν μέσα στη διάρκεια του δεύτερου lockdown τη δράση τους. Προσπάθησαν οι άνθρωποι της ΕΣΑΠ, της Λίγκας, να διευθετήσουν όλες τις εκκρεμότητες με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να πάρουν το OK από τους ειδικούς. Πέρασε βέβαια από χίλια κύματα η όλη διαδικασία. Ευτυχώς δεν είχαμε τα φαινόμενα που είχαμε στη Volley League γυναικών, δηλαδή παίχτες να φεύγουν για το εξωτερικό. Οι ομάδες κράτησαν τους παίκτες, διατήρησαν τα ρόστερ τους και έτσι η Volley League κάνει την επανεκκίνησή της από σήμερα με το παιχνίδι Φοίνικα Σύρου Ολυμπιακός που μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από την ΕΡΤ. Και έχουμε και τα άλλα παιχνίδια αυτή την αγωνιστική, της τρίτης αγωνιστικής, η πρώτη της επανέναρξης. Νομίζω ότι και μια ομάδα της Νέας Μύρνης αγωνίζεται στην Volley League, ο Μίλωνας. Μην το ξεχνάμε. Ο Μίλωνας, ο οποίος αύριο παίζει στην έδρα του Παναθηναϊκού, στο κλειστό του Αμαρουσίου, στο Αγίου Θωμά.
Ο Όφη υποδέχεται την Κηφισιά και ο Φίλιππος Βέρειας τον ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα παιχνίδια της επανέναρξης στην Βόρεια Λίγκ. Η Βόρεια Λίγκ που να πούμε πως αποφασίστηκε να διεξαχθεί με το σύστημα που υπήρχε, που προϋπήρχε. Δεν θα αλλάξει κάτι, δηλαδή θα έχουμε την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας στις 14 αγωνιστικές. Και από εκεί και πέρα οι ομάδες της πρώτης τετράδας θα σχηματίσουν ένα μίνι πρωτάθλημα, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε 6 αγωνιστικές, θα μεταφέρουν τη βαθμολογία τους από την κανονική διάρκεια στα play-off για να αναδειχθεί εκεί ο πρωταθλητής. Το μόνο ζήτημα είναι με τις ομάδες από τις θέσεις 5 ως 8, αφού όπως καταλαβαίνετε ενδέχεται να μην υποβιβαστεί καμία, λόγω του ότι δεν ξέρουμε ακόμη τι θα γίνει με τη δεύτερη κατηγορία, την Pre-League ανδρών, πιθανότατα να μην διεξαχθεί. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αφαιρεί το κίνητρο από τις ομάδες αυτές, ομάδες όπως ο Μίλωνας, ο Φίλιππος Βέρειας, ο Όφη και η Φυσιά, το κίνητρο για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος, εάν δηλαδή δεν υπάρξει υποβιβασμός. Θα δούμε βέβαια τι θα συμβεί. Είναι πάντως σίγουρα θετικό για το ελληνικό βόλεϊ το ότι επιστρέφει η πρώτη κατηγορία των ανδρών, και σε ολόκληρο τον κόσμο πεζόταν βόλεϊ και μάλιστα και στις μικρότερες κατηγορίες. Μόνο στην Ελλάδα δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Είναι μια αδικία, αν το θέλετε, που αποκαθίσταται από σήμερα και από ως εξής. Ας ελπίσουμε να διατηρηθεί αυτό. Και ας ελπίσουμε γενικότερα, γιατί έτσι και ξεκινήσαμε και την εκπομπή μας, αναφερόμενη στον εραστηνικό αθλητισμό, ας ελπίσουμε γενικότερα να δοθεί μια λύση, οι ειδικοί και οι αρμόδιοι άμεσα να βρουν μια λύση, γιατί ξαναλέω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, υπάρχουν εκατοντάδες, για να πούμε χιλιάδες αθλητές και αθλήτριες, που αυτή τη στιγμή ζουν μέσα στην αβεβαιότητα, που ουσιαστικά ζουν τις οικογένειές τους από αυτό. Έχουμε δει και σχετικές επιστολές, για παράδειγμα, των αθλητών της Α2 μπάσκετ. Μια κραυγή αγωνία ουσιαστικά από αυτούς τους αθλητές βγαίνει από όλες αυτές τις επιστολές, ανακοινώσεις προς τους αρμόδιους, αλλά ακόμη δεν βλέπουμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Μακάρι μέσα στο 2021 να βρεθεί μια λύση, να συνεχιστούν τα πρωταθλήματα, να ολοκληρωθούν όπως ολοκληρωθούν, αλλά ο εραστεχνικός αθλητισμός και γενικότερο ο αθλητισμός θα πρέπει να επιβιώσει. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε. Ήταν η πρώτη εκπομπή για το 2021. Πρώτος σκόρ, ο Ανδρέας Λεκάκης ήταν στο μικρόφωνο. Εδώ ήμασταν παρέα για μια μισή ώρα. Καλά να είμαστε, θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή ξανά με όλη την αθλητική επικαιρότητα και με ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Να είστε όλοι καλά. Καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σας, καλό βράδυ.